Στη σειρά αυτή των μικρών μικρών, σήμερα να λέγαμε κάτι που έχει σχέση με τη μεγάλη αυτή περίοδο της λεγόμενης Τεσσαρακοστής. Και ας αρχίσουμε από την λεγόμενη καθαράν εβδομάδα. Από τις επομένες, μετά την Κυριακή της Τηρινής, αρχίζει η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, όπως ξέρουμε. Η περίοδος αυτή είναι μια περίοδος αυστηράς, όπως θα λέγαμε, νηστείας, εκτενών ακολουθιών και γενικώς πνευματικής περισυλλογής. Κατά την περίοδο αυτή ούτε γάμοι γίνονται, ούτε άλλες χαρμόσυνοι εκδηλώσεις. Η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι αρχαιοτάτη. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι οι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, συνελθόντες, εφέστησαν 40 ημέρα νηστείας, προσευχής, ακροάσεων ιερών κηρυγμάτων, λατρευτικών συνάξεων, ώστε αφού κατά αυτάς τα σημέρας καθαριστόμεν όλοι επιμελώς και δια προσευχών και δια ελεημοσύνης και δια νηστείας και δια αγρυπνιών και δια δακρύων και δια εξομολογήσεως και δι' όλων των άλλων μέσων, ούτω με καθαράν συνείδηση, όσο το δυνατόν εις ημάς, εορτάσουν με τας Αγίας ημέρας των Παθών και της Αναστάσεως του Κυρίου. Προσερχόμενοι στα Άγια Μυστήρια, τα οποία κατά αυτάς ακριβώς τα σήμερα μας παρέδωκε ο Κύριος. Νηστεύομεν ακόμη, λέγει, όχι δια το Πάσχα, ουδέ δια των Σταυρών, αλλά δια τα ειδικά μας αμαρτήματα. Νηστεία αυτή ονομάστη Τεσσαρακοστή, διότι έγινε κατά μίμηση της νηστείας την οποία έκαμε ο Κύριος πριν εξέλθει στο δημόσιο βίο του, η οποία διήρκησε, όπως γνωρίζουμε, από τους Ευαγγελιστάς τόσο τον Ματθαίο όσο και τον Λουκά 40 ημέρες. Ονομάστη προφανώς Μεγάλη Τεσσαρακοστή, διακρίνεται από άλλην τεσσαρακοστήμερο νηστείαν των Χριστουγέννων, το 40 ημέρο το λεγόμενο, η οποία είναι ελαφροτέρα. Τεσσαρακοστημέρους νηστείας έκαμαν στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης και ο Μωσής και ο Ηλίας, όπως γνωρίζουμε από την Γραφή. Η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι, ως είπαμε, αυστηρά. Κανονικώς επιτρέπεται μόνον η ξηροφαγία και αυτή μία φορά την ημέρα. Το έλεον δε επιτρέπεται μόνον κατά τα Σάββατα και τα Κυριακάς. Εννοείται ότι αυτά ισχύουν δια τους τελείους υγιείς ανθρώπους. Οι άρρωστοι εξαιρούνται της νηστείας. Αλλά και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν είναι μεν κατάκητοι, αλλά υποφέρουν από διαφόρους νόσους, είναι ασθενούς κράσεως, είναι πολύ γέροντες, δεν δύναται να κρατήσουν αυστηράς νηστείας. Αυτοί, έστω και αν έχουν διάθεση να νηστεύσουν αυστηρά, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να αποφασίζουν μόνοι των. Θα πρέπει να συμβουλευτούν το πνευματικό τους και θα πράξουν ό,τι θα τους πει. Η πρώτη ημέρα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής λέγεται συνήθως Καθαρά Δευτέρα, καθώς και όλη η πρώτη εβδομάς λέγεται Καθαρά Εβδομάς, επειδή οι πιστοί καθαίρονται δια νηστείας. Δυστυχώς όμως, όπως γνωρίζετε κι εσείς, σήμερα η νηστεία έχει πολύ παραμεριστεί, έχει παρεξηγηθεί, όπως θα λέγαμε. Ελάχιστοι είναι εκείνοι από τους λαϊκούς και τους κληρικούς που δίδουν σημασία στην νηστεία. Και όμως, η νηστεία
έχει αξία και μάλιστα πολύ μεγάλη. Αν θέλετε να σας έλεγα κάτι που λέει ο Μέγας Βασίλειος αναφορικός με την νηστεία. Λέγει, νομίζεις λέει άνθρωπε ότι τοποθετώ την αρχαιότητα της νηστείας εις την εποχή του νόμου του Μωσέως? Όχι. Η νηστεία είναι περισσότερο παλαιά από τον νόμο του Μωσέως. Η νηστεία έχει την αυτήν ηλικία με την ανθρωπότητα. Η νηστεία νομοθετήθη στον Παράδεισο. Η πρώτη εντολή περί νηστείας εδόθη στον Αδάμ. Από τον καρπόν του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θα φάγεται, είπε ο Θεός εις τους πρωτοπλάστους. Αυτό το «δεν θα φάγεται» είναι θέσπισης νόμου νηστείας και εγκρατείας. Εάν η Εύα δεν έτρωγαν από το καρπόν του δέντρου εκείνου, δεν θα είχαμε ανάγκη από την σημερινή εμείς νηστεία. Επειδή λοιπόν δεν ενηστεύσαμε, εξεδιώχθημεν εκ του Παραδείσου. Αν νηστεύσουμε λοιπόν για να εισέλθουμε πάλιν σε αυτόν. Μη μηνυχείς την παρακοή της Εύας. Μη δεχθείς πάλιν τον όφιν ως σύμβουλον, ο οποίος σε προτρέπει να φάγεις από ενδιαφέρον δίθεν για το σώμα σου. Τα σώματα των ανθρώπων όταν βαρύνονται υπερβολικώς με την συνεχή πολυφαγία περιπίπτουν ευκόλως μάλλον εις ασθενεία. Εις τον Παράδεισον ίνος δεν υπήρχε, ούτε θυσίες ζώων υπήρχαν ακόμη, ούτε κρεοφαγίε. Μετά το κατακλυσμό επετράπησαν αυτά. Αλλά και ο Μωσής, ως γνωρίζουμε μετά την νηστεία, ετόλμησε να ανέλθει στο όρο Σινά για να λάβει τα σπλάκα των 10 εντολών. Τι το εκείνο που κατέστησε ανάξιον τον Ισάφ και τον έκαμε δούλον του αδελφού του του Ιακώβ, δεν ήταν λίγο φαγητόν, χάρη του οποίου επόλυσε εις τον αδελφόν του τα δικαιώματά του ως πρωτοτόκου. Η μύτη του προφήτου Σαμουήλ δεν απέκτησε τον ιόν της ένεκα της προσευχής της και της νηστείας της. Η νηστεία δεν έκαμε να κατανίκη των μέγαν και σπουδαίων εκείνων Σαμψών. Ναι, η νηστεία είναι εκείνη η οποία γεννά προφήτας. Η νηστεία κάνει ισχυρωτέρους τους ισχυρούς. Η νηστεία κάνει σοφούς τους νομοθέτας. Η νηστεία αγιάζει το αμφιερωμένο εις Θεόν και καθιστά τον ιερέα ικανό να προσφέρει θυσία. Διότι δεν είναι δυνατόν να τολμήσει κάποιος άνευ νηστείας να ιερουργήσει. Όχι μόνο στη δική μας λατρεία, την μυστική και αληθινή, αλλά ούτε στην τυπική λατρεία της Παλαιάς Διαθήκης, τη λατρεία που όριζε ο νόμος του Μωσέως, μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Νηστεία έκαμε τον προφήτην Ηλίαν ικανών και άξιων να ειδεί το μέγα θέαμα, διότι αφού με νηστείαν 40 ημερών εκαθάρισε την ψυχή του, ούτως ηξιώθη στο σπήλαιον χωρίου να είδε τον Κύριον όσο βεβαίως ή το δυνατόν εις ανθρώπου να λύουν το Θεόν. Δια της νηστείας ανέστησε το ριόν της χείρας και ούτω δια της νηστείας ανεδείχθη δυνατός κατά του θανάτου. Κατά του προφήτου επίσης Ελισαίου των Δίων η νηστεία διέκρινε και γενικώς η νηστεία υπήρξε οδηγός εις όλους τους Αγίους ώστε να πολιτευτούν συμφώνως προς το θέλημα του Θεού. Και οι τρεις παιδες κατερίθησαν στην κάμινο του πυρός, όμως επειδή είχαν οπλιστεί με την νηστεία, κατεπάτουν την πυρκαγιάν και ανέπνεον μέσα σε αυτό το φοβερό πυρ ελαφρών και δροσιστικών αέρα. Ούτε τα στρίχα στις κεφαλής των δεν τόλμησε να θίξει το πυρ, επειδή και αυτά είχαν τραφεί δια της νηστείας. Ο δε προφήτης Δανιήλ, ο οποίος το γεμάτος από θείους και πνευματικούς πόθους, αφού ενίστευσαν επί 3 εβδομάδες και ούτε άρτον έφαγε, ούτε ειδωρήπαιγε,
έκαμεν έπειτα και φιλέοντας να νηστεύσουν, όταν ο δωλάτρης βασιλεύς τον έριψε εις ολάκων των. Νηστεία είναι εκείνη που έσβησε την δύναμη του πυρός. Η νηστεία έφραξε τα στόματα των λεόντων. Η νηστεία γίνεται πτερών και αναβιβάζει την προσευχή των ουρανών. Η νηστεία είναι αύξηση και πρόοδος των οίκων. Μήτρη της υγείας, παιδαγωγός των νέων, στολισμός των πρεσβυτέρων. Και συνεχίζει. Αλλά και με άλλον τρόπο η νηστεία μας γίνεται αφορμή ευφροσύνης. Όπως δηλαδή η δίψα μας κάνει να αισθανόμεθα απόλαυση όταν πίνουμε, και όπως η πείνα όταν προηγηθεί κάνει πολύ ευχάριστον την τράπεζα, ούτω και η νηστεία καθιστά περισσότερον απολαυστικών των φαγητών. Η τράπεζα είναι περισσότερον ευχάριστος μετά την νηστεία, τόσον δια τους πλουσίους που έχουν ποικιλία φαγητών, όσον και δια τους φτωχούς, που τα φαγητά των είναι λιτά και απλά. Νηστεύοντος η αυθαλμή είναι ήρεμη, αγαπητοί. Το βάδισμα σεμνών, το πρόσωπο σοβαρών, χωρίς να εντροπιάζονται από ακολάστους γέλωτας. Οι λόγοι του μετρημένοι, η καρδία του καθαρά. Αγνοείς ότι όπως συμβαίνει με τα αντίπαλα στρατεύματα, όπου η συμμαχία κάποιου με το εν κάμνει να νικηθεί το άλλο, ούτω συμβαίνει και με το πνεύμα και τη σάρκα. Όποιος προσθέσει βάρη στη σάρκα αντιμάχεται και καταπολεμεί το πνεύμα, και όποιος προχωρεί στο μέρος του πνεύματος υποδουλώνει τη σάρκα, διότι αυτά είναι μεταξύ των εχθρικά, ώστε αν θέλεις να κάνεις ισχυρό το πνεύμα σου, χαλιναγώγησε με νηστεία τη σάρκα σου. Δεν θα περιφρονήσεις τα φαγητά τα οποία φθήρονται. Δεν θα επιθυμήσεις την τράπεζα που είναι στην βασιλεία των ουρανών, εις το οποίο θα καθίσεις αν νηστεύσεις εις την παρούσα ζωή. Δεν γνωρίζεις ότι με τη λεμαργία και την πολυφαγία σου κάνεις παχυτέραν την κοιλία σου και κατά συνέπεια παχύτερον τον σκόλικα, ο οποίος θα σε κατετρώγει. Ποιος από όσους επιδίδονται εις πολυφαγία σε συνεχείς υλικάς απολαύσεις απέκτησε ποτέ ή ονδήποτε πνευματικό χάρισμα? Δεν φοβήσαι και δεν φρύτης δια τη λαμαργία, μήπως γίνει αιτία να χάσει τα αγαθά της βασιλείας των ουρανών? Αλλά ίσως πει κάποιος, εγώ δόξα τω Θεώ νηστεύω και κατά συνέπεια δεν είναι για μένα αυτά. Ας τα προσέξουν εκείνοι που δεν νηστεύουν. Στο σημείο αυτό νομίζουμε ότι πρέπει να προσθεθεί και κάτι τι άλλο, που ίσως και αυτοί που νηστεύουν δεν το προσέχουν. Δηλαδή ότι η νηστεία δεν περιορίζεται μόνο στη χύτρα. Μην νομίσεις λοιπόν αγαθόν ότι το αγαθόν της νηστείας περιορίζεται μόνο στην αποχή από υλικά στροφάς. Όχι. Η νηστεία είναι βρωματική, αλλά είναι και σαρκική, είναι και παθολογική. Πραγματική νηστεία είναι το να απομακρυνθείς από παν κακόν. Περιπίν, τι το όφελος να νηστεύεις τη χύτρα και να μην νηστεύεις τη σάρκα? Τι το όφελος να νηστεύεις και ταυτοχρόνως να ευρύσεσαι σε φιλονικίας, σε διαμάχας, σε δικαστήρια, σε έρηδας? Δεν τρώεις χρέας, μα κατατρώεις όμως τον αδελφό σου, με ύβρις, με αδικίας, με συκοφαντίας κλπ. Δεν πίνεις ίνωνε παραδείγματι, όμως δεν κυριαρχήσεις στο πάθος σου το να υβρίζεις. Δεν θέτεις τροφήν στο στόμα σου μέχρι το βράδυ, αλλά όλη την ημέρα όμως την σπαταλάς στα δικαστήρια, τη σπαταλάς σε περιττές συζητήσεις, τη σπαταλάς ενώπιον μιας οθόνης με πάσης φύσεως καταστρεπτικά θεάματα, και έτσι με θύει η ψυχή σου όχι με ίνων, αλλά με θυμών, με κακίαν,
με διαφθορά. Αυτή λοιπόν είναι η αληθής νηστεία. Νηστεία και από τροφάς, αλλά και από πάθη. Αυτή τη νηστεία που επαινεί ο Μέγας Βασίλειος, έχουσα υπόψη η Εκκλησία, ψάλλει κατά αυτάς. Νηστεύσομεν νηστείαν δεκτήν, λέγει, ευάρεστον το Κυρίο. Αληθής νηστεία ή των κακών αλλοτρίωσης, εγκράτεια γλώσσης, θυμού αποχή, επιθυμιών χωρισμός, καταλαλιάς, ψεύδους και επιορκίας. Η τούτον ένδια νηστεία στην αληθής και ευπρόσδεκτος. Δηλαδή, αν νηστεύσουμε νηστεία που την δέχεται ο Θεός, νηστείαν που αρέσει στον Κύριο. Και αυτή η νηστεία αληθής είναι η αποξένωση από τα σκακίας. Δηλαδή η συγκράτηση της γλώσσης από τα σύβρις, από τα βλασφημίας, από τα συκοφαντίας. Η αποφυγή του θυμού. Η απομάκρυση από επιθυμίας πονηράς, καθώς και από καταλαλιά, ψεύδος και επιορκία. Η έλλειψη αυτών των κακιών είναι αληθής και δεχθεί με ευχαρίστηση από τον Θεό. Όμως νομίζουμε ότι θα έπρεπε στο σημείο αυτό να προσθέσουμε και κάτι τι άλλο, το οποίο συζητείται γύρω από την νηστεία. Μερικοί οι οποίοι έχουν παρεξηγήσει την εντολή του Κυρίου περί αποφυγής επιδείξεως της νηστείας, και όταν βρεθούν μαζί με άλλους οι οποίοι δεν τηρούν τα νηστείας, καταλύουν και αυτοί, ενώ στην οικία τον νηστεύουν. Έφαγα, λέει, κρέας, παρότι το Παρασκευή, για να μην τους σκανδαλίσω. Πρέπει βεβαίως να προσέχουμε πολύ να μην σκανδαλίζουμε τους συνανθρώπους μας, αλλά ο σκανδαλισμός αυτός τον οποίον πρέπει να αποφεύγουμε δεν είναι αυτός που λέγουν οι άνθρωποι αυτοί. Είναι ο σκανδαλισμός που προέρχεται από την παράβαση των νόμων ή των εντολών της Εκκλησίας και όχι από την εφαρμογή των νόμων. Σκανδαλισμός που προέρχεται από την τήρηση των νόμων του Θεού ή των εντολών της Εκκλησίας, αν πράγματι υπάρχει τούτος σκανδαλισμός, που δεν υπάρχει, πρέπει να μας αφήνει τελείως αδιαφόρους. Αν υπάρχουν, και βεβαίως υπάρχουν, άνθρωποι που σκανδαλίζονται διότι βλασφημούμε ή εσχρολογούμε ή ψευδόμεθα ή καταλύουμε τα νηστείας και λοιπά, τότε η ενοχή μας είναι ενοχή, και όχι μόνο ενοχή, αλλά διπλή ενοχή. Είναι θα ενοχή και δια την αμαρτία που διαπράττουμε, σαν χριστιανοί που βλασφημούμε, σαν χριστιανοί που κλέβουμε, σαν χριστιανοί που πορνεύουμε, σαν χριστιανοί που δεν νηστεύουμε, αλλά και για τον σκανδαλισμό που κάνουμε τον άλλον. Αλλά αν υπάρχουν άνθρωποι που σκανδαλίζονται διότι εμείς φερειπίν προσευχόμεθα, διότι εμείς κοινωνούμε, διότι εμείς εκκλησιαζόμεθα, διότι εμείς νηστεύουμε, διότι εμείς εξομολογούμεθα, ας σκανδαλίζονται και ας λέγουν ό,τι θέλουν αυτοί. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι άλλο πράγμα είναι η επίδειξη και άλλο πράγμα είναι η ομολογία. Ο χριστιανός που θα ευρεθεί μαζί με άλλους ενώπιον τραπέζι, σε παραδείγματι στην οποία υπάρχουν φαγητά πασχαλινά, ενώ είναι η μέρα νηστείας, Τετάρτη φερειπίν, Παρασκευή, Τεσσαρακοστή, οφείλει ήρεμα και ταπεινά, χωρίς φαρισαϊκούς κομπασμούς και καυσιολογίας,
να αρνηθεί να φάγει από τα φαγητά αυτά. Τούτο δεν είναι επίδειξη, είναι στοιχειώδη συνέπεια προς τα σαρχάς του. Είναι ομολογία της ιδιότητός του ως πειθαρχικού τέκνου της Εκκλησίας. Με την στάση του δε αυτή θα διδάξει αυτομάτως και τους άλλους ότι δεν πράττουν καλώς παραβαίνοντας τους θεσμούς του Χριστού και της Εκκλησίας του. Ενώ εάν φάγει δήθεν για να μην τους σκανδαλίσει και αυτός, τότε θα γίνει το τελείως αντίθετο. Τι δηλαδή? Θα διδάξει εμπράκτος και τους άλλους ότι μπορούν να διαφορούν δια της εντολάς της Εκκλησίας. Αφού αυτός, θα σκεφτούν οι άλλοι, που εκκλησιάζεται, τακτικός, που εξομολογείται, που κοινωνεί, τρώγει, αυτό σημαίνει ότι η νηστεία δεν είναι τίποτα. Καλώς λοιπόν πράττουμε και εμείς που δεν νηστεύουμε. Έτσι θα πούνε αυτοί. Αλλά δεν πρέπει να κάνουμε έτσι. Διότι σκανδαλισμός είναι όταν γίνεσαι εμπόδιο του άλλου να πάει στον δρόμο του των σωστών να προχωρήσει. Είναι σκανδαλισμός όταν τον βοηθάς να διαφωτιστεί και να γνωρίσει ότι αυτό που κάνει μέχρι σήμερα δεν είναι σωστό. Έχουμε λοιπόν τεραστία υποχρέωση και μεγάλη ευθύνη ενώπιον του Θεού και θα δώσουμε λόγον μίαν ημέραν εάν θελήσουμε να ακολουθήσουμε αυτή την τακτική που λέμε. Αυτά γύρω από την υπόθεση της εισαγωγής μας, όπως θα λέγαμε, της εισόδους μας στη μεγάλη αυτή τεσσαρακοστή και σχετικώς με την νηστεία και τα συνστάσεις που αντιμετωπίζουμε όλοι σαν χριστιανοί αυτές τις ημέρες. Κάτι άλλο επίσης καινούριο που διακρίνεται αυτές τις ημέρες της μεγάλης τεσσαρακοστής είναι ο λεγόμενος ακάθιστος ύμνος. Παρότι επιμέρους έχουμε κάνει πολλές ομιλίες παλαιότερων και τώρα ακόμη κάνουμε, αλλά μια συνοπτική σκέψη και γνωριμία με τον ακάθιστον ύμνο νομίζουμε απαραίτητον σε αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να ακούσουν πολλά πράγματα και να κρατήσουν πολλά πράγματα. Κατά το Σάββατο της Τετάρτης εβδομάδος των νηστειών ψάλεται ο ακάθιστος ύμνος εν συνδυασμό με όρθρον. Σήμερα όμως τούτο δεν γίνεται, είναι ίστας ιεράς μονάς, ενώ ίστας ενορίας ψάλεται την εσπέραν της προηγουμένης ημέρας, της Παρασκευής δηλαδή, εις το μέσον του μικρού αποδείπνου όπως ξέρουμε. Ο ακάθιστος ύμνος, μια και μιλούμε για αυτόν, ας μάθουμε ότι είναι κοντάκιον. Κοντάκια παλαιότερον λέγοντο ολόκληρη ύμνη, ανάλογη προς τους κανόνας. Η ονομασία οφείλεται μάλλον εις των κοντών, ξύλων δηλαδή, επί του οποίου ετυλίσσεται η μεμβράνα που περιείχε τον ύμνον. Το πρώτο τροπάριο λέγεται προήμιον ή κουκούλιον και τα ακολουθούντα λέγονται οίκη και τα δύο με μικρογιώτα. Ίσως διότι όλος ο ύμνος θα θεωρείται ως σύνολον οικοδομημάτων αφιερωμένων εις μνήμη Αγίου Φερρυππίν Τινός. Κοντάκιον συνήθως λέγεται σήμερον το πρώτο τροπάριον ενός θείου του ύμνου, κοντακίου δηλαδή. Ο ακάθιστος ύμνος, όπως ξέρουμε οι περισσότεροι, περιέχει προήμιον και 24 οίκους. Το προήμιον του παλαιότερον δεν ήταν το υπερμάχο στρατηγό που είναι σήμερον, αλλά ένα άλλο το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση κλπ. Οι ακροστοιχείς του ύμνου είναι αλφαβητικοί, αν θα έχουμε προσέξει, δηλαδή ακολουθεί την σειρά των γραμμάτων της αλφαβήτου, α, β, γ, δ κλπ.
Ακροστιχίδες λέγονται φράσεις που σχηματίζονται όταν λάβουμε κατά σειράν και αδιασπάστο συνεχεία το πρώτο γράμμα των ιρμών και των τροπαρίων ενός ύμνου. Οι φράσεις αυτή αναφέρεται άλλοτε ή στο όνομα του ποιητού του ύμνου, άλλοτε ή στην υπόθεση της εορτής και ούτω καθεξής. Εννοείται ότι δεν έχουν όλοι μία ακροστιχίδα, εφήμια δηλαδή. Ο ακάθιστος ύμνος, όπως ξέρουμε, έχει δύο. Το χαίρε νύμφη ανήφευτε και το αλληλούια. Το πρώτο απαντάει στο προήμιον και εις τους περιτούς οίκους, δηλαδή στους μονούς, στο 1, 3, 5, 7 κλπ. Το δεύτερο, το αλληλούια, εις τους αρτίους οίκους, το 2, το 4, το 6, το 8. Εφήμιον λέγεται η τελευταία λέξη, η φράση δηλαδή του ύμνου, την οποία ο λαός επαναλάμβανε, αφού βεβαίως η ψάλτε έψαλον ολόκληρον των ύμνων. Ο ακάθιστος ύμνος αρχίζει από τον Ευαγγελισμό της Παρθένου, αν θα έχουμε προσέξει, έπειτα αναφέρεται εις τα εν συνεχεία γεγονότα. Ομιλεί περί της επισκέψεως της Παρθένου προς την Ελισάβετ, περί των υποψιών του προστάτου της Παρθένου Ιωσήφ, περί της προσυνήσεως του Κυρίου υπό των ποιμένων και των μάγων, περί της φυγής του Χριστού εις την Αίγυπτον και περί της παπαντής του Κυρίου. Αυτά εις το πρώτον ίμιση του ακαθίστου θα βρίσκει κανείς. Στο δεύτερο ίμιση του ύμνου γίνεται λόγος περί της αρκώσεως του Κυρίου, της θεώσεως των ανθρώπων και της θεομητορικής αξίας της Παναγίας. Τώρα αναφορικός με τον ποιητή, όπως θα λέγαμε, του ακαθίστου. Στο ερώτημα αυτό δεν έχει δοθεί μέχρι τη σήμερα απάντηση που να μην επιδέχεται αντιρρήσεις. Παρόλα στα ερεύνας και τα συζητήσεις, το πρόβλημα παραμένει ακόμη πρόβλημα. Άλλοι, και είναι οι περισσότεροι αυτοί, θεωρούν τον ύμνον ως έργο του Ρωμανού του Μελωδού. Άλλοι θεωρούν αυτόν ως έργο του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Σεργίου. Άλλοι τον αποδίδουν στον Γεώργιον Πισίδην και άλλοι εις άλλους. Πάντως το πιθανότερο είναι ότι η σύνθεση του ύμνου έγινε κατά την εποχή του αυτοκράτορος Ιουστινιανού, αν μη και ο λίγων παλαιότερων. Ο λόγος δια τον οποίον ακόμη ο ύμνος ονομάστη ακάθιστος είναι ο εξής, σύμφωνα με μια παράδοση. Λέγεται ότι κατά το 626 έτος η Κωνσταντινούπολης επολιορκήθη υπό των Περσών και των Αβάρων επί την Ασμήνας. Ο βασιλεύς Ηράκλειος τότε απουσίαζε στη Μικρά Ασία πολεμών εκεί τους Πέρσας. Όταν έμαθεν όμως ότι η πόλη πολιορκείται, έστειλε εκ του στρατού του 12.000 άντρες εις το φρούραχο της Κωνσταντινούπολης Βόνων ονόματι, για να υπερασπίσουν μαζί με τη φρουρά την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας. Ο Βόνος, μετά του Πατριάρχου Σεργίου, εξόπλισαν και όσους εκ των πολιτών ιδύνατο να φέρουν όπλα και όλοι αποφάσισαν να αντισταθούν μέχρι Θεσχάτων. Ο Πατριάρχης τότε περιέτρεχε την πόλη και τα τείχη της πόλεως και ενεθάρρυνε τα πλήθη και τους μαχητάς. Η πόλη ολόκληρος είχε να αποθέσει τα σελπίδα στην μπροστά Τριάντης, την υπερμάχου στρατηγό, την υπεραγία Θεοτόκο. Η πολιορκία ως ηττοφυσικό, ηττοσθενή και ισχυρά. Παρά τα αυτά, η πόλη σανθίστατο και στις επιθέσεις των πολιορκητών. Αλλά και αυτοί επέμεναν στην πολιορκία. Ευνηδίως όμως, φοβερός ανεμοστρόφιλος καταστρέφει τον στόλο των και του τρόπος αναγκάζονται κατά τη νύχτα της 7ης προς την 8η Αυγούστου να λύσουν την πολιορκία και να φύγουν άπραχτοι. Η βασιλεύουσα ως ιδοφυσικών εσώθη. Ο λαός λοιπόν της πόλεως πανηγυρίζουν τη σωτηρία του, την οποία όφειλαν στην προστασία της Θεομήτερος,
συνηθρίστη στον Βλαχέρνες, λέγεται ναόν της Παναγίας, όπου ετελέστη εκεί προεξέρχοντος του Πατριάρχου πάντοτε Σεργίου, ολονύχτιος ευχαριστήριος ακολουθία. Το τότε ορθοστάδιν λέγει, άπας ο λαός έψαλε τον ύμνον, ο οποίος δια τούτο έκτοτε ονομάστη ακάθιστος. Βεβαίως ο ύμνος φαίνεται ότι προϋπήρχε και έψαλε το προς τιμήν της Υπεραγίας του Θεοτόκου, αλλά κατά τη νύχτα εκείνη καθιερώθη πλέον κατά τρόπον επίσημων και πανηγυρικών στην Εκκλησία μας. Το τροπάριον της υπερμάχος στρατηγό, το οποίο αντικατέστησε το προϋπάρχον το προσταχθέν μυστυχώς που είπαμε, συνετέθη αναμφιβόλως κατ' εκείνας τας ώρας. Δι' αυτού ολόκληρο συλλητρωθήσα εκ της συμφοράς τότε πόλης, ανέγραψε τα νικητήρια, απέδωσε δηλαδή ευγνωμόνως την νίκην εις την προστάτριαν αυτής Θεοτόκων. Ο ακάθιστος ύμνος ψάλεται, όπως ξέρουμε, με ειδικόν κανόνα, ο οποίος αρχίζει με τον ιρμόν «Ανοίξω το στόμα μου». Ο κανόνας αυτός είναι άρτιος, δηλαδή περιέχει 8 οδάς. Ακροστοιχίδα έχει χαράς δοχείων, συπρέπει χέριν μόνη Ιωσήφ. Το όνομα Ιωσήφ σημαίνει τον ποιητήν του κανόνος. Ούτως είναι ο Ιωσήφ ο υμνογράφος, καταγόμενος εξικελίας και ακμάσας κατά την παράδοση κατά τον ένατον αιώνα. Οι ιρμοί δεν ανήκουν εις αυτόν, αλλά ελήφθησαν προφανώς εκ του κανόνος της τιμήσεως Θεοτόκου. Πιθανότατα ανήκουν εις τον Ιωάννη των Δαμασκηνών. Εκάστη δεοδή του κανόνος περιέχει τον ιρμόν και 4 τροπάρια. Ήτι εν συνόλο ο κανόν έχει 8 ιρμούς και 32 τροπάρια. Ο κανόν αυτός, όπως ξέρετε, είναι ωραιότατος και πανηγυρικότατος. Χαρακτηρίζεται δε ως ποιητικόν αριστούργημα, όπως θα λέγαμε. Εξυμνεί την αϊπάρθενον κόρην ως Χριστού βίβλων έμψυχων, ως παλάτιον του μόνου βασιλέως, ως θρόνων πύρινων του παντοκράτορος, ως αγνίας της άβρισμα, ως ηλίπνων κρίνων, ως φωτός κατοικητήριων, ως ηλαστήριων του κόσμου, ως ουρανών υψηλωτέραν, ως ακατανόητον βάθος, ως ύψος άρετον, ως νυφών αολόφωτον, ως πυρήμορφον όχημα του λόγου και έμψυχο παράδεισον, ως αιτίαν της των πάντων θεώσεως, ως άφλεκτον βάτος, ως ράβδον μυστικήν, ως στήλων πύρινων, και. Ο κάθιστος ύμνος, ακόμη πρέπει να ξέρουμε, ψάλεται και θυματικός εις ας εκκλησίας μας κατά πρώτας 4 Παρασκευάς Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ο κανόν δε που συνοδεύει τον ακάθιστον ψάλεται ολόκληρος κατά Παρασκευάς. Πασίγνωστον δε και δημοφιλέστατον είναι το τροπάριον που ψάλλεται κατά την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου, το υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια. Αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντήλων με κινδύνων ελευθέρωσον, την ακράζωση χαίρε νύφη ανήφεται. Δηλαδή, εισέ ο Θεοτόκε την υπέρμαχον στρατηγών, αποδίδω ευγνωμόνος την ένδοξον νίκην, εγώ η πόλη σου, επειδή με την ειδική σου προφανώς βοήθεια, απειλάγην από τα σοβερά συμφοράς που επήρχον το εναντίον μου. Σι δε, που η δύναμή σου είναι ακατανίκητος, ελευθέρωσέ με και από παντοειδείς κινδύνους, ώστε να αναφωνώ πάντοτε προς εσένα, χαίρε νύφη ανήφευτε. Ωραίο επίσης είναι και το απολυτίκιο, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, που λέγει «Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση,
εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος, λέγον τη απειρογάμου. Ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλλοιώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζωση χερενήφη ανήφευτε. Δηλαδή, ο ασώματος αρχάγγελος Γαβριήλ λαβών γνώσιν κατά τρόπον ακατάλυτον βέβαια εις ημάς της προσταγής του Θεού, παρουσιάστη αμέσως εις την κατοικία του προστάτου της Παρθένου Ιωσήφ και είπεν εις τη μία έχουσα πήραν γάμου κόριν, αυτός ο οποίος με την απόφαση της απεριγράπτου και απερινοήτου ταπεινώσεώς του να γίνει άνθρωπος, εχαμήλωσε τους ουρανούς για να κατέλθει στη γη, εισέρχεται τώρα ολόκληρος εντός σου, χωρίς να υποστεί καμίαν μετατροπή και αλλίωση, η συνθείαν φύση του δηλαδή. Βλέπον δε ήδη αυτόν μέσα η συγκυλίαν σου να λαμβάνει μορφήν δούλου, δηλαδή να γίνεται άνθρωπος, καταλαμβάνομαι από θαυμασμόν και δέος και κραυγάζω σε σένα, χαίρε νύμφη ανήφεται. Έπρεπε κατά κάποιον τρόπον και αυτά να λεχθούν, διότι εκτός ημών αυτών που παρακολουθούμε τα θέματα αυτά και γνωρίζουμε λίγο πολύ επάνω στο θέμα του ακαθίστου και από άλλες ομιλίες, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ακόμη δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έχουν γύψη και δεν γνωρίζουν τα μεγαλεία αυτά τα οποία προσφέρονται κατά αυτάς για την ψυχή μας ή στην Εκκλησία μας. Κατά την Πέμπτη Κυριακή των Ιθιών υπάρχει κάτι τι άλλο το οποίο είναι ανάγκη να συζητηθεί για να προσευχθεί. Κατά την ημέρα αυτήν τιμώμε την μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Μαρίας της Αιγυπτίας, η οποία κανονικώς εορτάζεται κατά την 1η Απριλίου. Όμως, όπως αναφέρει η Εκκλησία, ετάχθη αυτή και σήμερον, δηλαδή την Κυριακή την Πέμπτη των Ιστιών, εγγίζοντος ήδη του τέλους της Αγίας Τεσσαρακοστής, προς διέγερσιν το ραθήμων και αμαρτωλώνης μετάνοιαν, εχόντων υπόδειγμα την εορταζομένη Αγίαν. Η Οσία Μαρία μαζί έχει παραδείγματι με την Οσία Πελαγία, τον Όσιο Μωσή, τον Αιθίωπα, τον Μηρό Αυγουστίνο και άλλους, είναι όπως θα λέγαμε ζωντανά παραδείγματα της δυνάμεως της μετανοίας. Άνθρωποι που ευηθήσαν στο βόρβορο της αμαρτίας μέχρι της κεφαλής έφτασαν έπειτα σε καθαρότητα αγγέλων. Γι' αυτό ας μη απελπιζόμεθα όσο πολύ κι αν έχουμε βυθιστεί στην αμαρτία, δυνάμεθα και πάλι να γίνουμε όχι απλώς λευκοί αλλά κατάλευκοι όπως είμεθα μετά το βάπτισμα. Αρκεί μόνον να μετανοήσουμε πραγματικά και να εξομολογηθούμε σε ιερέα, όχι με τον τρόπο που ορισμένοι δίθεν εφευρίσκουν και νομίζουν ότι μπορούν να εξομολογηθούν για να φεθούν οι αμαρτίες τους. Όλοι σχεδόν οι χριστιανοί μας συνηθίζουν τουλάχιστον κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, εκτός ορισμένων, να προσέρχονται στο Ιερό Μυστήριο της εξομολογήσεως. Βεβαίως, όπως προείπαμε, υπάρχουν και εκείνοι που λέγουν εγώ εξομολογούμε στην εικόνα. Εγώ θα τα πω απευθείας στο Χριστό. Εγώ θα τα πω στον Αφέντη τον Αγιώργη. Άλλος θα τα πει στον Άγιο Ιωάννη. Άλλος θα πει Παναγία μου σχόρεσέ με. Και τόσα άλλα που ακούμε εμείς. Άλλοι θα τα πούνε δίθεν μεταξύ τους. Σε αυτούς οι οποίοι μας λένε παραδείγματι θα τα πω στην εικόνα του Κυρίου και θα είμαι εντάξει, θα μπορούσαμε να του πούμε, διότι μία απάντηση χρειάζεται για αυτούς,
τότε και να κοινωνείς από την εικόνα. Γιατί να πας να τα πεις την εικόνα καταργώντας το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως σε ιερέα όπως έχει δοθεί από τον Θεό. Όμως δεν καταργήσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και πηγαίνεις και κοινωνείς από ιερέα. Αφού εξομολογήσεις την εικόνα, τότε να τα πείσεις την εικόνα. Αφού η εικόνα για σένα έχει τέτοια εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες. Διότι αν έχει εξουσία η εικόνα να συγχωρεί αμαρτίες, ασφαλώς θα έχει εξουσία και να μεταβάλει και τον άρτον και τον ίνον σε σώμα και αίμα Χριστού, για να κοινωνείς εσύ ανεξομολόγητος με τον τρόπο σου. Να θέσεις λοιπόν εμπρός την εικόνα άρτων και ενήνων και έπειτα να μεταλαμβάνεις, εφόσον αυτή έχει τόσα δύναμη. Νομίζω ότι πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να αντιληφθούν ότι οι εικόνες, έστω και ακάμουν θαύματα, δεν έχουν ιεροσύνη. Η άφεση των αμαρτημάτων, η μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού, καθώς και η τέλεση όλων των μυστηρίων, είναι έργο εκείνων που έχουν ιεροσύνη, δηλαδή των ιερέων της Εκκλησίας. Ουδής άλλος δύναται να δώσει άφηση αμαρτιών. Οσοδήποτε Αγία ζωή και αν έχει, ούτε κατεξοχήν εικόνες, αλλά ούτε και αυτοί οι άγγελοι έχουν εξουσία να συγχωρούν αμαρτίας. Όχι λοιπόν εξομολόγησης ενώπιον της εικόνος. Εξομολόγησης μόνο ενώπιον του πνευματικού. Άλλως σε αμαρτίες να αναγνωρίζουμε μένουν ή είναι για πολλούς ασυγχώρητοι. Και την ημέρα της Κρίσεως θα είμαι θα αναπολόγητη και θα καταδικαστώναν. Επί τη ευκαιρία δε, νομίζω ότι δεν μπορούσε να λεχθεί και αυτό που έχω υπόψη μου να λεχθεί. Αυτοί που εξομολογούνται όπως ορίζει η Εκκλησία μας, δηλαδή ενώπιον του Πνευματικού, ας έχουν υπόψη τους τα εξής, που πολλοί δυστυχώς δεν τα έχουν. Πρώτον, η εξομολόγηση πρέπει να μην γίνει μόνο τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, αλλά τουλάχιστον και κατά τα άλλας νηστείας, δηλαδή των Χριστουγέννων, του 15 Αυγούστου, των Αγίων Αποστόλων. Συγκεκριμένα, όσο συχνότερον, τόσο καλύτερον. Δεύτερον, να μην αφήνουν τα τελευταία ημέρα των νηστείων, διότι σειραίουν πολύ στην εξομολόγηση τότε και ο πνευματικός, σαν άνθρωπος, αδυνατεί να κάνει το έργο του όπως πρέπει. Ένα άλλο ακόμη πρέπει να έχουν υπόψη τους είναι το να μην λέγουν τα αμαρτήματα των άλλων, αλλά τα ειδικά των. Γιατί ακούμε δυστυχώς, «Πάτερ μου, αυτό μου έκαμε η νύφη μου. Πάτερ μου, αυτό μου έκαμε η κόρη μου. Πάτερ μου, έτσι μου εφέρθη η πεθερά μου». Όχι τέτοια, αλλά αυτό έκαμα ή είπα εγώ. Τα ειδικά μας αμαρτήματα, όχι τα των άλλων. Ακόμη ένα άλλο που πρέπει να ληφθεί υπόψη και τώρα μέσα στην πολλή εξομολόγηση που υπάρχει, αλλά και στο υπόλοιπο του έτους, είναι το εξής, να μην πολυλογούμε στην εξομολόγησή μας. Να λέγουμε αμαρτίας και όχι ιστορία, γιατί πολλοί λένε. Επίσης, να λέγουμε αμαρτήματα και όχι προβλήματα, ούτε βάσανα, πράγματα που κάνουμε ορισμένοι. Εάν θέλουν να συζητήσουν με τον πνευματικό τα προβλήματά τους ορισμένοι, τα ατομικά ή τα οικογενειακά, και να ζητήσουν τη γνώμη του για αυτά, ή αν θέλουν να του πούνε τα βασανά τους για να ανακουφιστούν
και να ακούσουν λόγους παρηγορίας. Αυτοί μπορούν βεβαίως να το πράξουν, αλλά σε καιρό κατάλληλο όμως. Τότε που ούτε άλλοι άνθρωποι θα περιμένουν να παίξω στο εξομολογητήρι, ούτε ο πνευματικός θα στερείται και χρόνου και δυνάμεων. Δηλαδή, όχι κατά σημέρας παραδείγματος χάρη της καθαράς ή της μεγάλης εβδομάδος, οπότε να μένουν πλήθη για να εξομολογηθούν και ο πνευματικός είναι κατάκοπος. Ακόμη θα πρέπει να μην αναμένουν από τον πνευματικό να τους κάνει κήρυγμα σε μια εξομολόγηση. Πολλοί νομίζουν ότι ο πνευματικός κατά την ώρα της εξομολογήσεώς τον πρέπει να κάνει σε αυτούς κήρυγμα περί όλων των θεμάτων τα οποία αυτοί ουδέποτε ενδιαφέρουν να μάθουν. Η εξομολόγηση όμως δεν είναι ούτε κήρυγμα ούτε κατήχηση. Είναι μυστήριον αφέσεως αμαρτιών και τίποτε άλλο. Και αν ο πνευματικός μας ακούει σιωπών πολλές φορές και αν δεν μας πει ούτε μία διδαχή ή συμβουλή αλλά απλώς και μόνον αρκεστεί εις την ευχή της συγχωρήσεως, αφού βεβαίως προηγουμένως ακούσει τα αμαρτήματά μας, το μυστήριο για μας ετελέστη απολύτως και οι αμαρτοί μας συνεχωρήθησαν. Ευχής έργο ασφαλώς θα ήταν να έχει ο πνευματικός και τον χρόνο και τις δυνάμεις και την γνώση να πει πολλά στον εξομολογούμενο. Αλλά τούτο δεν είναι πάντοτε δυνατόν, ιδιαίτερως δε κατά τις ημέρες των μεγάλων εορτών. Ας μας αρκούνε λοιπόν έστω και τα δυο συμβουλευτικά λόγια που θα μας πει κατά την ώρα της εξομολογήσεώς μας ο πνευματικός και ας μην αναμένουμε ολόκληρο κήρυγμα. Η Εκκλησία μας αγαπητή έχει κατά την Θεία Λειτουργία κηρύγματα όπως ξέρουμε, όπως έχει και βιβλία πνευματικά που κυκλοφορούν εις όλα τα μέρη τουλάχιστον σήμερα. Από αυτά ας λαμβάνουμε την πνευματική μας τροφή, δηλαδή την ευσεβή, την ορθόδοξο διδασκαλία. Το μυστήριο της εξομολογήσεως δεν έγινε δια να παρέχει διδασκαλία, έγινε δια να παρέχει άφεση αμαρτιών. Ακόμη ένα άλλο που δυστυχώς συμβαίνει είναι το εξής: να φροντίσουμε να μην προσερχόμεθα εις των πνευματικών απροετοίμαστοι. Πριν πάμε να εξομολογηθούμε, να εξομολογούμε εμείς τον εαυτό μας, να τον ελέγχουμε εμείς και να τον συλλαμβάνουμε εμείς που είναι ένοχος και να πηγαίνουμε να τον διαπομπεύουμε εκεί που θα πάμε. Δηλαδή, να σκεπτόμεθα προηγουμένως τα αμαρτήματά μας και να τα σημειώνουμε ή δυνατόν. Να μην περιμένουμε ερωτήσεις από το πνευματικό. Ξέρεις δεν με ρώτησε γι' αυτό. Και για τον πόνο που έχει την κοιλιά δεν σε ρώτησε. Και για ό,τι αισθάνεσαι όταν σηκώνεσαι, όταν κουράζεσαι δεν σε ρώτησε. Αλλά αυτά τα ξέρεις και τα λες στον γιατρό. Πώς δεν ξέρεις σε θέματα της ψυχής. Να ομολογούμε με ταπείνωση και συντριβή την ευθύνη μας. Διότι μόνον έτσι θα ελκύσουμε το έλεος του Θεού απάνω μας. Ακόμη, να προσέχουμε να διώχνουμε μακριά την τροπή. Η ντροπή είναι καλό, αλλά προκειμένου να αμαρτήσουμε, όχι όταν αμαρτήσαμε. Να εντρεπόμεθα όταν αμαρτάνομαι και όχι όταν εξαγορεύομαι τα αμαρτία μας για να συγχωρηθούμε. Είναι σατανική τακτική αυτή. Εφόσον μας κάνει ανεσχύντους προκειμένου να αμαρτήσουμε, έπειτα ο σατανάς μας κάνει σόφρονα. Να ντραπούμε, να μην τα πούμε, για να ξαναμείνουμε σε αυτόν. Να λέγουμε στην εξομολόγηση ακόμη όχι μόνο πράξεις, αλλά και λόγους και σκέψεις και επιθυμίας γενικώς πάντων αμαρτωλών. Να μην φτάνουν όμως οι σκανδαλιστικές λεπτομερίες όσοι εξομολογούνται των τελεστέδων αμαρτημάτων. Ακόμη αυτοί που εξομολογούνται να μην ζητούν ποτέ μίαν ευχήν, όπως λένε,
χωρίς εξομολόγηση. Αυτό που δυστυχώς το λέγουν πολλοί και μάλιστα γυναίκες. Πάτερ, δεν έχω να πω τίποτα. Διαβάστε μου την ευχή για να κοινωνήσω. Είναι πολύ κακό αυτό. Όλοι έχουμε αμαρτίες. Ο Ιωάννης είπε, εάν είπομεν αμαρτία νουκέχομεν, εαυτούς πλανόμεν, και η αλήθεια ουκέστη εν ημίν. Όλοι έχουμε αμαρτίες, έστω και η ζωή μας αν είναι μία ημέρα. Και χθες αν εξομολογήθημα, πάλι κάτι έχουμε να πούμε. Σήμερα, διότι είτε λόγο, είτε έργο, είτε διανία αμαρτήσαμε. Η ευχή άλλωστε πρέπει να ξέρουμε ότι χωρίς εξομολόγηση, όχι μόνον δε δίδει άφεση αμαρτιών, αλλά αποτελεί και εμπεγμόν του μυστηρίου της εξομολογήσεως. Έχουν εν προκειμένου, τολμώ να πω, μεγάλη την ευθύνη τόσο οι λαϊκοί που ζητούν μια ευχή άνευ εξομολογήσεως, όσο και οι ιερείς που την δίδουν. Ποτέ ευχή χωρίς εξομολόγηση, αγαπητέ μου. Διότι όταν ζητάει ο άνθρωπος ευχή άνευ εξομολογήσεως για να πάει να κοινωνήσει, δεν ζητάει συγχωρητήριον ευχήν, αλλά συγχαρητήριον ευχήν. Δηλαδή, δώσ' μου πάτερ τα συγχαρητήριά σου για να πάω να κοινωνήσω, διότι εγώ είμαι αμάρτιος, δεν έκανα τίποτα. Ας διαφωτίσουν λοιπόν τόσο οι κληρικοί μας, όσο και ήδη εμείς ας διαφωτιστούμε από τα βιβλία που υπάρχουν την περίπτωση πώς ακριβώς έχει. Και κανένας από εμάς πλέον ας μην πάει ανεξομολόγητος πραγματικά εις πνευματικών ή όχι σωστά εξομολογημένος, διότι τότε αντί για σωτηρία θα έχει κατάκριση, δεν θα είναι εις άφηση αμαρτιών, αλλά θα είναι εις επίρρωση αμαρτιών. Κάτι ακόμη που μπορούσαμε να προσθέσουμε που είναι των ημερών αυτών, είναι κάτι που διδάσκεται κατά την πρώτη Κυριακή των νησιών, που λέγεται της Ορθοδοξίας. Θα έχετε προσέξει ότι η πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής λέγεται πρώτη Κυριακή των νησιών ή Κυριακή της Ορθοδοξίας. Πρώτη Κυριακή, το αντιλαμβανόμεθα, λέγεται διότι είναι η πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Νηστείας ή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Κυριακή της Ορθοδοξίας λέγεται όμως επειδή κατά αυτήν εορτάζουμε την αναστήλωση των Αγίων Εικόνων και των θρίαμβων της Ορθοδόξου πίστεως κατά της φοβεράς εκείνης αιρέσεως των εικονομάχων, των ρετικών δηλαδή εκείνων που δεν εδέχονται να τιμούν τας Αγίας Εικόνας, αλλά τας ονόμασαν ειδωλολατρίαν την τιμήν αυτών. Έχουμε και σήμερα, όσοι γνωρίζετε, πολλούς οι οποίοι δεν δέχονται τας Αγίας Εικόνας και εμάς μάλιστα μας λένε ειδωλολάτρες. Είναι οι αιρετικοί, οι διάφοροι, οι προτεστάντες, οι Ιεχωβείτες κλπ. Θα ήθελα στο σημείο αυτό λίγο φως να πέσει. Εμείς οι Ορθόδοξοι δεν λατρεύουμε τα εικόνας, ούτε τους Αγίους, ούτε τους Αγγέλους, ούτε αυτήν την Θεοτόκον. Μόνον τον εν τριάδι Θεόν λατρεύουμε, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Τιμόμεν και δοξάζουμε τους Αγίους, τους Αγγέλους και περισσότερο πάντων την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτες Σεραφείμ, την αϊπάρθεων και Παναγία Μητέρα του Σωτήρου μας, την Κυρία δηλαδή των Αγγέλων. Αλλά λατρείαν δεν απονέμομεν, ούτε εις τα πρόσωπά των, ούτε εις τα εικόνας των. Άλλο, όπως αντιλαμβανόμεθα, τιμή και σεβασμός και άλλο λατρεία. Η λατρεία ανήκει μόνον στην Αγία Τριάδα, στον Πατέρα, στον Υιόν και στο Πνεύμα του Άγιον. Επί τη ευκαιρία, ίσως ερωτήσει κάποιος, υπάρχουν θαυματουργοί εικόνες? Ο λαός μας, καθώς και άλλοι ορθόδοξοι λαοί, θεωρούν μερικάς εικόνας ως θαυματουργούς. Είναι αυτό αλήθεια? Υπάρχουν όντως θαυματουργοί εικόνες ή μάλλον
Είναι δυνατόν να υπάρχουν εικόνες θαυματουργοί, εικόνες που κάνουν θαύματα? Πολλοί ορθόδοξοι θεολόγοι αποδίδουν τα θαύματα μερικών εικόνων όχι στα εικόνας αυτάς κάθε αυτάς, αλλά στην πίστη των ανθρώπων που προσέρχονται ενώπιον αυτών. Ότι η πίστη θαυματουργεί, ότι η θερμή προσευχή θαυματουργεί, είτε γίνεται αυτή ενώπιον εικόνος είτε όχι. Αυτό είναι βέβαια έξω πάσης αμφιβολίας. Τούτο όμως δεν είναι λόγος να αρνηθούμε ότι μερικές εικόνες δίνεται να έχουν και αυτές εΐδη θαυματουργική χάρη. Ίσως φανεί παράδοξο αυτό που ακούτε σε μερικούς, αλλά δεν είναι καθόλου παράδοξο. Είναι πολύ φυσικό. Δια τους πιστούς εννοείται. Δια τους απίστους όλα είναι, όχι μόνο παράδοξα, αλλά και ανύπαρκτα. Ίσως από στόλους του Φερρυππίν, ο Κύριος είχε δώσει το θαυματουργικό χάρισμα. Βλέπουμε όμως ότι το χάρισμα αυτό δεν περιορίζεται εις τους ιδίους τους Αποστόλους, αλλά επεξετείνεται και εις την σκιάν των. Το Ευαγγέλιο ρητός μας λέγει όχι μόνον ότι δια των χειρών των Αποστόλων εγίνονται σημεία και τέρατα εν το λαό πολλά, αλλά και ότι οι Ιουδαίοι έφερον επιφορείων τους ασθενείς των στας πλατείας, αναμένοντας το πέρασμα του Πέτρου, ώστε έστω και η σκιά του να πέσει εις αυτούς για να τους θεραπεύσει. Όπως διαβάζουμε στις πράξεις ε12-14. Και κάτι περισσότερο. Και αυτά ακόμη τα μαντήλια του Αποστόλου Παύλου, ρηπτόμενα επάνω στους ασθενείς ή δαιμονιζομένους, εθεραπεύοντο. Εν το αναφέρει αυτό στις πράξεις ΙΘ12. Ώστε όχι μόνο οι ίδιοι Απόστολοι είχαν χάρισμα θαυματουργικών, αλλά και αυτό ακόμη τα αντικείμενα της προσωπικής χρήσεως. Τι λοιπόν παράδοξον να ευλογήσει ο Θεός και τους ιδίους και τα έργα των χειρόντων, και τι το αφύσικον αν μέσα σε αυτά σε ευλογίες υπήρξε και θαυματουργικό χάρισμα? Είναι λοιπόν θέμα που θα πρέπει να μας απασχολεί. Μια και φτάσαμε όμως εδώ και μιλήσαμε περί εικόνων, θα ήθελα να μιλήσω και για ένα σπουδαίο θέμα, το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει σε μία άλλη ομιλία, διότι είναι κάτι που ορισμένοι το θεωρούν ως παρονιχίδα. Είναι το θέμα το είδος της εικόνος, ποιας τεχνοτροπίας θα πρέπει ο Ορθόδοξος Χριστιανός εικόνας να προτιμεί. Όμως είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε στη συνέχεια Θεού θέλοντος. Εύχομαι ο Κύριος να είναι πάντα μαζί σας.